συνέντευξη, είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Η Πασκ Νάου σας δασκάλων έστειλε ένα κείμενο στο οποίο λέει ότι δεν συμμετέχουμε στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν στις 7 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, διότι διαφωνούμε με την πολιτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ο πολιτικός φορέας στον οποίο εντασσόμεθα με τη γενική έννοια του όρου, και είναι ένα κείμενο το οποίο δεν συνηθίζεται. Ήθελα λοιπόν να ακούσω τα σχόλια, τις παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα για το κείμενο αυτό, αμέσως μετά όμως και για το ΠΑΣΟΚ γενικότερα, και είχα την τιμή να δεχτεί την πρόσκληση μια πολύ καλή φίλη, υποψήφια βουλευτή στο παρελθόν με το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Χαρίση Αντωνία, η οποία είναι και διευθύντρια σε ειδικό σχολείο. Κυρία Χαρίση, καλησπέρα. Κύριε Καφτεράνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας διορθώσω λίγο. Δεν είμαι άλλο διευθύντρια στο ειδικό σχολείο. Ήμουνα στο ΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Τα δύο τελευταία χρόνια είμαι διευθύντρια στο ένα το δημοτικό σχολείο. Στο ένα το δημοτικό. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο. Θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για την ανακοίνωση αυτή που έβγαλε η ΠΑΣΚ. Έχετε χρόνια συνδικαλιστική εμπειρία. Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Ακριβώς. Έχω πολλά χρόνια συνδικαλιστικής εμπειρίας και πολλά χρόνια που συμμετείχα σε αυτή την ΠΑΣΚ. Τα τελευταία βέβαια τρία χρόνια είμαι αποστασιοποιημένη γενικώς. Θεωρώ ότι η κίνηση που κάναν οι συνάδελφοι, οι οποίοι μέχρι χθες και μέχρι σήμερα παραμένουν σε αυτή την ΠΑΣΚ, είναι μια, αν θέλετε, πράξη γενναία, θα έλεγα. Σωστό. Και πράξη ευθύνης, πολιτικής ευθύνης. Μετά από όλα αυτά που διαδραματίζονται και τις ατραπούς που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι δείχνουν με τη στάση τους αυτή ότι ακριβώς τους αγώνες τους, τις προσπάθειές τους, την παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια, στην οποία είχα και εγώ μεγάλη συμμετοχή μέχρι πριν 4-3 χρόνια, όπως σας έλεγα πριν, ότι δεν την... αν θέλετε, δεν την δίνουν, δεν την αφήνουν να πέσει στο πάτωμα, θα το έλεγα έτσι πολύ λαϊκά. Μάλιστα. Και πολύ απλά. Τα παιδιά, επειδή τυχαίνει κάποιους από αυτούς, θα τους έχω και μαζί μου στο σχολείο, είναι δηλαδή συνάδελφοί μου στο σχολείο, θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ προσβεβλημένοι με όλες αυτές τις συμπεριφορές από το πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκαν μέχρι πρόσφατα. Αν είδατε την ανακοίνωση, λένε ότι συνεχίζουν να ανήκουν στο Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ αυτή τη 3η του Σεπτέμβρη, και από μια κουβέντα που έκανα με κάποιους από αυτούς μου είπαν ότι εμείς δεν αποποιούμαστε ούτε τους αγώνες μας ούτε την παρουσία μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί οι αγώνες είναι αγώνες 20ετίας και 30ετίας για κάποιους. Μια ζωή ολόκληρη. Απλά δεν μπορούμε πλέον να ενοχοποιούμε τους εαυτούς μας και να συμμετέχουμε σε συμπεριφορές που επέλεξαν κάποια στελέχη στα κεντρικά, με τις οποίες μας έχουν οδηγήσει και εμάς σε αδιέξοδα. Είμαστε με τον κόσμο. Αυτό βασικά μου είπαν, είμαστε με τον λαό. Ήθελα να ρωτήσω προσωπικά εσάς τώρα. Το τελευταίο διάστημα, έχει κάποια χρόνια δηλαδή, που βρίσκεστε συνειδητά εκτός της πολιτικής σκηνής και ιδιαίτερα εκτός του πολιτικού χώρου στον οποίο υπήρξατε υποψήφια βουλευτής. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τους λόγους? Ασφαλώς, κύριε Καφτεράνη. Θα ήθελα να σας πω ότι τα τρία τελευταία χρόνια είμαι πλήρως αποστασιοποιημένη από όλες τις δράσεις του πολιτικού φορέα στον οποίο, με τον οποίο κατέβηκα ως υποψήφια βουλευτής. Είναι μια συνειδητή πράξη και συνειδητή επιλογή. Μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου και, αν θέλετε, την πορεία που ακολούθησε η χώρα, προτίμησα να είμαι με τον κόσμο, με τον λαό, παρά με τους αξιωματούχους του χώρου μου. Μάλιστα. Οι οποίοι έχουν τεράστιες ευθύνες για το εδώ που οδηγηθήκαμε. Σε αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου ευελπιστείτε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει? Κύριε Καφτεράνη, δεν έχουν καταλάβει κάποιοι κάτι πολύ απλό. Το ΠΑΣΟΚ δεν βυθίζεται και δεν διαλύεται αυτή τη στιγμή, δεν συναποσυντίθεται, να το πω καλύτερα έτσι, επειδή ψήφισε ένα μνημόνιο απλά ή επειδή στηρίζει μια κυβέρνηση Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ αποσυντίθεται γιατί διαχρονικά δεν είχε τις συμπεριφορές που έπρεπε να έχει απέναντι σε μια χώρα και απέναντι σε ένα λαό. Και όταν λέω συμπεριφορές, εννοώ τη διαχείριση την κυβερνητική που έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Σε σχέση... Όσα συνέδρια και να κάνει,
Όσες εκκλήσεις και να γίνουν, δεν μπορεί ξανά να ξαναστήθει στα πόδια του. Εάν δηλαδή αύριο, ας υποτεθεί ότι σε ένα συνέδριο προκύπτει μία άποψη που λέει λαθεμένη ήταν η πορεία μας, ότι αυτομάτως αλλάζουμε γραμμή πλεύσης, υπάρχουν και προτάσεις. Ο κ. Σκανδαλίδης, για παράδειγμα, προτείνει την αποχώρηση από την κυβέρνηση. Υπάρχει ενδεχόμενο να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ το χαμένο του εαυτό. Κύριε Καστεράνη, καταρχήν μερικές καταστάσεις που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας. Παραδείγματος χάρη. Το φεύγουμε, το ερχόμαστε, μας διαγράφουν, ξαναεπιστρέφουμε. Αναφέρεστε τον κύριο Σκανδαλίδη. Δεν έχουμε άποψη, αλλά έχουμε άποψη. Ψηφίζουμε μνημόνια, αλλά μετά δεν ψηφίζουμε μνημόνια. Αυτές είναι τραγελαφικές καταστάσεις. Και αν θέλετε, δεν δείχνουν και σοβαρότητα. Μάλιστα. Έχει βάση αυτό που λέτε. Ακριβώς. Δεν δείχνουν καμιά σοβαρότητα. Οπότε θεωρώ ότι η πορεία πλέον είναι προκαθορισμένη. Να ρωτήσω κάτι. Η σημερινή σας θέση είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω έτσι πολύ ευγενικά, έχετε στα υπόψη... Να σας πω το εξής. Επειδή συνηθίζουμε να παίρνουμε ταμπέλες και να λέμε ποιος είναι πού, ποιος βρίσκεται πού, εγώ θα σας πω ποια ήταν η θέση μου μέσα στο ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Η θέση μου ήταν, εξέφραζε μια αριστερή, αν θέλετε, κεντροαριστερή ιδεολογία, η οποία ιδεολογία κάπου αρχικά εκφραζόταν και από τον πολιτικό φορέα. Κάναμε μια προσπάθεια κάποιοι νέοι άνθρωποι, και στο πλαίσιο αυτό κατέβηκα και ως υποψήφια βουλευτής, να ξαναδημιουργήσουμε ένα όραμα για τη χώρα, χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε το τι κρυβόταν και τι διαχείριση είχε γίνει κεντρικά για πολλά θέματα, τα οποία μας οδήγησαν και εδώ που μας οδήγησαν, με αποτέλεσμα να μην καλυπτόμαστε πλέον από όλα αυτά που συμβαίνουν. Και όπως σας είπα και πριν, μιλώντας για τους πασκίτες, συναδέλφους, ότι προτιμούμε να είμαστε με το λαό, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι του λαού και εμείς υφιστάμε τα ορισμένα πράγματα και δύσκολες καταστάσεις και για μας και για τα παιδιά μας και για όλη την κοινωνία έξω, και προτιμούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους στα μάτια και να μην απολογούμαστε για πράξεις και συμπεριφορές για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε. Εγώ σας είπα, ανήκω στον αριστερό χώρο του ΠΑΣΟΚ και δεν θα μιλήσω τώρα για αριστερή πρωτοβουλία και αυτά. Δεν με αγγίζει καθόλου το θέμα αυτό. Πώς την βλέπει την αριστερή πρωτοβουλία, η οποία διατυπώνει στάσεις? Είναι μέρος ενός συστήματος και κάθε φορά προσπαθούν να διαχειριστούν καταστάσεις προς όφελός τους. Ποτέ δεν ύψωσαν το ανάστημά τους όπως έπρεπε, ποτέ δεν διαχώρισαν τη θέση τους. Έρχονται σήμερα, άκουγα ότι ζητάνε, λέει, να φύγουν από την κυβέρνηση Σαμαρά κλπ. Μέχρι προχθές, γιατί δεν το ζητούσαμε? Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν πολιτικό δόλο οι τοποθετήσεις αυτές, ναι? Θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε, πολιτικά τεχνάσματα, μεθοδεύσεις διάφορες για να βολεύονται διάφοροι. Μάλιστα. Όσο με αφορά τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ κλπ, δεν έχω κάνει καμιά κουβέντα με κανέναν. Δεν έχω, σας είπα ότι είμαι αποστασιοποιημένη 3 χρόνια σχεδόν από το πρώτο μνημόνιο, από την πολιτική. Είναι η πρώτη παρουσία που κάνω σε συνέντευξη, στη δικιά σας τη συνέντευξη. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Δημόσια παρουσία, αν θέλετε, πολιτική. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια φάση του να παρακολουθώ τα τεκτενόμενα, αλλά σίγουρα, και αυτό το δηλώνω, ας πούμε, και στους ανθρώπους τους δικούς μου, κάποιες στιγμές όταν με ρωτάνε τι κάνουμε, ότι αν χρειαστεί και βρεθεί η χώρα σε κάποια ανάγκη που θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να βγούμε μπροστά και να δηλώσουμε παρόντες, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Σαφές και κατανοητό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Ναι, ναι, είναι αληθές. Ναι. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη, ναι. Μάλιστα. Κυρία Χαρή, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Καστεράνη. Καλό βράδυ. Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι έχουν πάρει μια σαφή θέση, λέγοντας ότι εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την πολιτική, ότι εμείς η θέση μας ήταν αριστερή και εξακολουθεί να παραμένει αριστερή. Αν εσείς θέλετε να απαντήσετε δεξιά, πορευτείτε τον δρόμο του κυρίου.